Φίλε και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι 5η, 30 Δεκεμβρίου και είναι το σχόλιο τη ημέρα με το Θάνο Τσίμπο. Καταρχά, να πούμε χρόνια πολλά σε όλου και να έχετε όλοι μια καλή χρονιά. Μια μέρα έμεινα ακόμα ε, με υγεία και προσοχή ε, τώρα που βγαίνετε έξω. Βλέπετε τι γίνεται. Α το περάσουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Ε, από εκεί και πέρα, αν πάμε στην ιδιοσιογραφία τη ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που είναι νεκρή περίοδος υπάρχει πολύ πράγμα. βλέπουμε ότι μετά την νίκη με το Περιστέρι και τον τρόπο που ήρθε αυτή, έχει υπάρξει μια, έτσι, να το πούμε, μια θετική άβρα στην ατμόσφαιρα που καλό είναι μετά από όλα αυτά που περάσαμε μέχρι σήμερα, όλες τις αντιξοότητες, τα προβλήματα, τα οικονομικά, όλα τα θέματα που είχε η ομάδα. Καλό είναι να υπάρχει έτσι μια θετική άβρα, για να υπάρχει και λίγο αισιοδοξία, γιατί η μαύρης η ψυχή μας με αυτά που γίνανε φέτος. Ε, να ξεκινήσουμε με τα προβλήματα για να πάμε μετά ε, στα σημαντικότερα. Ε, αυτή τη βδομάδα, όπως διαβάσετε και στο enos.gr, υπήρξε ε, το κλείσιμο του φακέλου της ΑΕΚ. Ε, όπως περιμέναμε, οι δύο υποθέσεις του Γιώνα Ματσιούλης και του Μάντλο ε, πήγανε στον αθλητικό δικαστή, όπου αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε, ο ίδιος θα διατάξει, την αφαίρεση βαθμών από την ΑΕΚ και μετά η ΑΕΚ θα έχει ακόμα 15 μέρες για να τα πληρώσει ε, αυτό που λένε από την ΑΕΚ είναι ότι θα διευθετηθούν τα θέματα και ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος ε, για αφαίρεση βαθμών οπότε μένει να δούμε αν θα γίνει πραγματικότητα καθώς ήταν αρκετά καθησυχαστικοί οι άνθρωποι της ομάδας ε, και για να πάμε και προφανώς αυτά που ενδιαφέρουν και τον πιο πολύ κόσμο ε, και είναι και πιο ευχάριστα θα λέγαμε είναι τα μεταγραφικά. Βλέπουμε ότι η ομάδα, ε, φυσικά ε, και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, δεν τα παρατάνε. Προσπαθούν να κάνουν ε, τα πάντα για να ενισχύσουν την ομάδα και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και αυτό που έχετε διαβάσει προ λίγο στο enos.gr, δηλαδή στην απόκτηση, ότι η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Γιάννη Κουζέλογλου. Ε, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτή τη μεταγραφή μέχρι να κλείσει. Ε, αλλά θα πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν τρία, τρεις Έλληνες που μπορούν να, που είναι στο επίπεδο της ΑΕΚ. Ε, ο ένας έπαιζε στην ΑΕΚ, έφυγε, ο άλλος ανήκει στον Παναθηναϊκό και ο τρίτος είναι ο Κουζέλογλου, όπου σίγουρα θα προσφέρει πολλά σε μια θέση που η ΑΕΚ έχει, έχει λειψανδρία. Ε, μακάρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, όπως φαίνεται. Και θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα γι' αυτό. Ε, είδαμε ότι και ο Κόνιαρης ανακοινώθηκε κάτι που εντάξει το ξέραμε, αλλά ανακοινώθηκε μέχρι το 2024, που είναι πολύ σημαντικό για αυτό το παιδί που έχει τραβήξει τόσα πολλά και θα έχει όλο το χρόνο για να δείξει το ταλέντο του στην ΑΕΚ. Και πραγματικά, εγώ είμαι από αυτού που τον πιστεύουν πάρα πολύ αυτό το παίχτη. Ελπίζω να είναι καλά και να έχει την υγεία του και η ΑΕΚ δεν θα, δε θα έχει πρόβλημα ξανά στον Άσο με τον καλό Κόνιαρη. Ε, από εκεί και πέρα έχουμε την περίπτωση του Keith Langford όπως σας έχουμε πει τις τελευταίες μέρες ε, ίσως καθυστερήσει λίγο παραπάνω γιατί υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα που πρέπει να λυθούν δεν έχουν λυθεί μέχρι τώρα αλλά ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει σύντομα Αντίθετα η, η περίπτωση του Μάρκου Σλότερ ε, αρχίζει και εξασθενεί δεν είμαι σίγουρος ότι θα ολοκληρωθεί ε, καθώς υπάρχουν ε, πολλά ε, μείον να πούμε για την περίπτωσή του καθώς δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση έχει να παίξει μπάσκετ 6 μήνες και οι άνθρωποι της ομάδας είναι λίγο επιφυλακτικοί και σε συνδυασμό με την απόκτηση του Κουζέλογλου ε, κατά τη γνώμη μου ε, έτσι, σαν αίσθηση το λέω δεν νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή ε, πάντως σίγουρο είναι ότι με το που με το ξεκίνημα του δεύτερου γύρου η ΑΕΚ θα είναι ενισχυμένη, θα έχει μεγαλύτερο rotation, κάτι που ήταν και το ζητούμενο, και νομίζω ότι θα πάει πολύ καλύτερα. Έχουμε και τα κρούσματα, όπως βλέπετε κάθε μέρα όλες οι ομάδες βγάζουν κρούσματα, έτσι έβγαλε και η ΑΕΚ σήμερα αλλά τρία κρούσματα. Θεωρώ δεδομένο ότι το παιχνίδι της Δευτέρας με το Περιστέρι θα αναβληθεί, οπότε ίσως κάνουμε καιρό να ξαναδούμε την ομάδα, αλλά... Εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο. Πρώτα είναι η υγεία των αθλητών και μετά όλα τα άλλα. Σε αντίθεση με την ΕΟΚ που ήθελε να παίξει με το Περιστέρι, νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι ότι αυτή την περίοδο πρώτα είναι η υγεία των αθλητών και μετά οι αγώνε και τα πρωταθλήματα. Ε, να μείνετε υγιεί, να έχετε μια ε, καλή χρονιά και θα τα ξαναπούμε από του χρόνου. Καλό βράδυ.